Ο κύριος Αλέξανδρος Ζαφυρόπουλος, καθηγητής κλινικής ιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Η Κρήτη που δυσκολεύεται πολύ το τελευταίο διάστημα, κύριε Ζαφυρόπουλε. Αναλογικά με τον πληθυσμό της, θέλουμε να πούμε, έχει πολλά κρούσματα. Η αλήθεια, ναι, είναι ότι έχουμε μια αυξητική τάση στα κρούσματα. Ακολουθούμε βέβαια ό,τι συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Τώρα, κύριε Ζαφυρόπουλε, επειδή το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και ειδικά το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας ήταν το πρώτο που είχε εντοπίσει και τη βετανική μετάλλαξη. Γι' αυτό το στέλεχος, το Δέλτα, τι λέτε? Κοιτάξτε, έχουμε στήσει ένα μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, ο οποίος είναι λίγο πιο εξελιγμένος, θα έλεγα, από αυτό που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό και εντοπίζουμε νωρίτερα τα διαφορετικά στελέχη. Ακριβώς η εικόνα που είχαμε ξεκίνησε πριν από 4 εβδομάδες και ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που είχαμε τον Ιανουάριο. Δηλαδή, ένα καινούριο στέλεχος μπήκε στον χώρο μας και άρχισε να εγκαθίσταται. Και το παρακολουθούσαμε στενά. Βλέπαμε διπλασιασμό κάθε 7 ημέρες. Προειδοποιήσαμε όλους τους αρμόδιους για αυτό το γεγονός. Και δεν μας εκπλήττει το γεγονός, το αριθμό των κρουσμάτων που βλέπουμε σήμερα. Δυστυχώς. Πότε είχατε σημάνει το συνεγερμό? Σας είπα, εδώ και 4 εβδομάδες ανοιχνεύσαμε τα πρώτα κρούσματα στο Ηράκλειο, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, και συγκρίσαμε να το παρακολουθούμε στενά. Ο Δήμος προσπάθησε να εκμελατήσει τις επαφές τους και να τους αποκλείσουμε. Όπως είχαμε κάνει πολύ επιτυχημένα σε προηγούμενες εξάρσεις, είχαμε, θυμίζω, άλλες 2 μικρές εξάρσεις από μεταλλαγμένα στελέχη, τα οποία καταφέραμε επιτυχώς να τα περιορίσουμε. Τουρίστες ήτανε που νόσησαν με το στέλεχος Δέλτα, τα κρούσματα τα πρώτα. Τα πρώτα στελέχη που εντοπίσαμε ήταν Έλληνες, δεν ήταν τουρίστες. Και η κνηλάτηση δεν κατάφερε να βρει ακριβώς πότε ταξίδευσαν αυτοί, πότε ήταν σε επαφή με κάποιον που ταξίδευσε, οπότε σημαίνει ότι τα στελέχη αυτά είχαν κυκλοφορήσει στον πληθυσμό μας τουλάχιστον 1-2 κύκλους διασποράς πιο πριν. Η εκτίμησή σας είναι ότι αντιδράσαμε καθυστερημένα, ότι το υποτιμήσαμε? Όχι, γιατί σας είπα, το εντοπίσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό που σίγουρα δεν είχαμε κάνει σωστά είναι ότι είχαμε ξεκινήσει τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων πολύ νωρίτερα από ό,τι θα θεωρούσα εγώ σωστό. Ναι. Σας θυμίζω ότι ξεκινήσαμε τη χαλάρωση όταν ακόμα ήμασταν στην κορυφή του τρίτου κύματος. Έτσι. Και ξεκινήσαμε από τότε μέχρι σήμερα χαλαρώνουμε. Μάλιστα. Και ένδειξη στο ότι η χαλάρωση είναι αυτή που φταίει περισσότερο και όχι τόσο σίγουρα και το Δέλτα στέλεχος, έτσι, είναι ότι εκτός από το Δέλτα στέλεχος παρατηρούμε και άλλα μεταλλαγμένα στελέχη που ενώ πριν τη χαλάρωση τα είχαμε υπό έλεγχο, τώρα έχουν αρχίσει κατά να ανεβαίνουν. Τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν φταίει μόνο η αυξημένη μεταδοτικότητα του Δέλτα στέλεχους, αλλά και ότι χαλαρώσαμε τα μέτρα ίσως νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και επίσης οι ελευθερίες που μας δόθηκαν δεν τις χρησιμοποιήσαμε σωστά. Τις κάναμε κατάχρηση. Μάλιστα. Λέτε ότι έχουμε κάνει κατάχρηση των ελευθεριών, λοιπόν. Και παρόλα αυτά, επειδή λέτε ότι έκαναν την εμφάνισή τους και τα υπόλοιπα στελέχη, θεωρείτε ότι θα επικρατήσει τελικώς το στέλεχος Δέλτα? Ή πάμε σε άλλες? Θα έχουμε... Στέλεχος Δέλτα έχει ήδη επικρατήσει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε αυτό καν. Έχει ήδη επικρατήσει, λέτε. Ουσιαστικά η επικράτηση δεν είναι κάτι φοβερό. Είναι συνδυασμός και της αύξησης ενός στελέχου, αλλά και της μείωσης του προηγούμενου επικρατού στελέχου. Και αυτό όντως παρατηρούμε τώρα. Το βρετανικό στέλεχος που μας είχε ταλαιπωρήσει εδώ και 3 μήνες είναι σε καθοδική τάση, μάλιστα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Και γι' αυτό φαίνεται αυτόματα επικρατούν όλα τα υπόλοιπα. Άρα, γι' αυτό λέω ότι έχουμε ήδη επικράτηση. Εδώ που είμαστε, έχει επικρατήσει το Δέλτα και παρακολουθούμε να έχονται και άλλες μεταλλάξεις, κύριε καθηγητά? Οι μεταλλάξεις αυτές ήταν ήδη εδώ, υπήρχαν, αλλά ήταν υπό έλεγχο. Δεν είναι ότι έρχονται καινούργιες. Ναι. Τις είχαμε μέσα στον ελληνικό χώρο. Απλά τώρα βρίσκουν ευκαιρία να αναπτυχθούν και αυτές, όχι με τους ίδιους ρυθμούς βέβαια. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το Δέλτα στέλεχος. Να μην χάνουμε την εστίασή μας. Αυτό είναι το στέλεχος που πρέπει να περιορίσουμε. Με αυτές τις προβλέψεις για χιλιάδες κρούσματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 18.000 κρούσματα ημερησίως.
Έτσι όπως βλέπετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή, αν δεν αλλάξει κάτι, συμφωνείτε? Κοιτάξτε, η εικόνα που έχουμε από τα εργαστηριακά στοιχεία εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην Κρήτη είναι ότι όταν εισέλθει το ΔΕΛΤΑ στέλεχος σε έναν νέο πληθυσμό, παρατηρείται μία έκρηξη κρουσμάτων. Γιατί ο πληθυσμός δεν είναι προετοιμασμένος για να προφυλαχθεί από αυτό το στέλεχος. Δεν ξέρει τι να κάνει ακριβώς. Πιστεύω ότι την έκρηξη αυτή την έχουμε δει στο Ηράκλειο, την είδαμε στο Ρέθυμνο, την είδαμε σε άλλες μικρότερες περιοχές, αναλογικά χαμηλότερα σε αριθμό κρουσμάτων. Ναι. Πιστεύω ότι δεν την έχουμε δει ακόμα στην Αττική. Και όταν τη δούμε, θα μας εκπλήξουν, πιστεύω, τα νούμερα. Όταν δούμε την έκρηξη από το στέλεχος Δέλτα στην Αττική, αυτό εννοείται? Ναι. Μάλιστα. Ναι, ήδη υπάρχει βέβαια στην Αττική, έτσι, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει τη μεγάλη αύξηση. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ.